Γενική Απολογιστική Συνέλευση αλλά και κοπή Βασιλόπιτας πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Ελλήνων Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κομωτινή. Με πολύ χαρά σήμερα βρίσκομαι ανάμεσά σας για να συμμετάσχω σε αυτήν την κοινωνία των προσώπων. Λέμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία οι άνθρωποι, αλλά όμως βλέπετε χάσαμε το νόημα αυτής της κοινωνίας. Κοινωνία σημαίνει κοινωνώ. Η ζωή του άλλου γίνεται και δική μου. Και μάλιστα οι απλοί άνθρωποι και έλεγαν και λένε σε ό,τι έχει σχέση με την Εκκλησία. Θα πάω στην Εκκλησία να κοινωνήσω. Σήμερα, 13 Ιανουαρίου 2024, στην όμορφη πόλη της Κομωτινής, η οποία είναι η έδρα της Ένωσής μας, καθώς και η έδρα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Ένωσή μας, η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διοργανώνει όπως κάθε χρόνο την ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας. Σε αυτήν θα γίνει ο διοικητικός απολογισμός, συνδικαλιστική ενημέρωση, έγκριση του προϋπολογισμού, καθώς και βραβεύσεις μελών. Εννοείται ότι έχουν προσκληθεί αιρετοί από όλη την περιφέρεια, συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι και την Ομοσπονδία μας και από άλλες πρωτοβάθμιες ενώσεις εξωματικών και από άλλες συνδικαλιστικές ενώσεις. Εννοείται το μείζονο σημασία ζήτημα που θα αναλυθεί είναι το θέμα της αναγνώρισης του επικινδύνου του αστυνομικού λειτουργήματος. Το όπως γνωρίζετε, έχει αναδειχθεί τελευταία με θλιβερά γεγονότα που είχαμε τον περασμένο Δεκέμβριο του 2023. Εντάξει, στην περιφέρεια που είμαστε, το μείζονο σημασία ζήτημα είναι το μεταναστευτικό, καθότι έχουμε μεταναστευτικές ωραίες. Γι' αυτό όλες οι υπηρεσίες της Γενικής μας κάνουν τον καλύτερο δυνατό, όχι μόνο τα τμήματα διαχείρισης μετανάστευσης και κοινωνικής φύλαξης, όλες οι υπηρεσίες της Γενικής μας, όλοι οι συνάδελφοι, όλοι οι αστυνομικοί εδώ στην περιφέρειά μας, δίνουμε τον αγώνα μας για τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Το παρόν επίσης έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελλήνων Αξιωματικών Πέτρος Αθανασάτος, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ένα πάρα πολύ αγαπημένο για εμάς μέρος, για όλον τον Ελληνισμό, εξαιρετικά ευαίσθητο. Ερχόμαστε να υποστηρίξουμε το τοπικό σωματείο μας, την Ένωσή μας εδώ, η οποία είναι μέλος της Ομοσπονδίας μας, η οποία είναι εξαιρετικά δραστήρια, κάνει εξαιρετική δουλειά. Εκπροσωπεί τα μέλη της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτά της το ανταποδίδουν, καθιστώντας της το νούμερο 3 σε μέγεθος σωματείο, μετά το σωματείο Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.